Διαμορφώνω συμπεριφορές. Προτείνω και υποδεικνύω τρόπους κατανάλωσης. Έχω τη δυνατότητα πολλές φορές σαν επαγγελματίας να αποτρέψω ανεύθυνες συμπεριφορές. Σερβίρω υπεύθυνα, γιατί γνωρίζω καλύτερα τα θέματα γύρω από το αλκοόλ, γνωρίζω καλύτερα το ποτό που σερβίρω και τους εδεδειγμένους τρόπους που σερβίρεται το ποτό, γνωρίζω καλύτερα τον πελάτη μου και καταναλωτή, γνωρίζω να χειριστώ κάποιες καταστάσεις κάποια στιγμή, αλλά κυρίως προωθώ μια υπεύθυνη στάση. Τι θα πει υπεύθυνη στάση? Σημαίνει ότι δεν σερβίρω ποτά σε ανηλίκους και σημαίνει ότι δεν προστατεύω τους μεθυσμένους. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Όλοι μας το έχουμε κάνει και εγώ από το χώρο έχω προέρχεται, από τα τουριστικά επαγγέλματα έχω ξεκινήσει, εξωτερική έχω δουλέψει. Έρχεται κάποιος, τελειωμένο, δεν φτάνει στον μπάκι, λέει βάλε μου ένα. Και του βάζουμε ένα τριπλό για να μην τον ξαναδούμε ποτέ μας. Όχι, τον προστατεύουμε αυτόν τον άνθρωπο. Τον θέλουμε και πάλι πελάτη μας να απολαμβάνει αυτό που λέει εδώ. Όπως επίσης, σε δύο επώνυμα, με την έννοια της καθαρότητας. Και όχι μόνο σε δύο επώνυμα ποτά, προσέχω και τι είναι αυτά που βάζω και γύρω-γύρω. Τα παγάκια μου. Μου φέρνω ένα ποτό και ζητάω λίγο νερό ή λίγο πάγο που με βρωμοκοπάει χλώριο και καταστρέφω ένα πανάκριβο ποτό που έχω πληρώσει. Ή πάω σε ένα μπαρ που τσιγκουνεύτηκε δύο λεμόνια που τα έκοψε χτες και επειδή είμαι από τους πρώτους μου βάζει τα παραμένα τα χθεσινά. Είναι υπεύθυνο σερβίρισμα, υπεύθυνη κατανάλωση αυτό το πράγμα. Η χυμή που χρησιμοποιούμε. Τα νερά μας. Όλα. Η καθαριότητα από τον μπαρ. Όλα αυτά είναι στοιχεία υπεύθυνης κατανάλωσης. Σαφώς προσπαθώ να μην ενθαρρύνω ανταγωνισμούς και ποιος θα πει πιο γρήγορα, ποιος θα πει το περισσότερο. Δεν έχει νόημα. Χαλάω την ομορφιά αυτού του κόσμου και επίσης προσπαθώ, εάν τυχόν τα πράγματα χαλάνε, με γενικό τρόπο να κρατήσω μια όμορφη συμπεριφορά και να προστατεύσω γενικότερα την παρέα την οποία εξυπηρετώ. Δεν θα πω πολλά, γιατί γίνομαι και αρκετά κουραστικός με αυτά, αισθάνομαι λίγο κατηφτικό. Θα ήθελα κάποιος θέλει να δει περισσότερα πράγματα. Υπάρχει μια σελίδα η οποία υποστηρίζεται από όλες τις εταιρείες ποτών που λέγεται www.neamp.com.gr που έχει παιδιά απίστευτο υλικό μέσα. Για το αλκοτέστ, για τα κοκτέιλ, για την προέλευση των ποτών, για πώς μπορείς να προστατευτείς, πώς η ψυχοσύνθεση αλλάζει και πώς αλλάζει η συμπεριφορά μας πολλές φορές και με ένα ποτό μπορεί να χαλαστούμε ενώ την προηγούμε και με ένα ολόκληρο μπουκάλι. Γενικώς έχει πολύ καλό υλικό εδώ πέρα μέσα. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα απλώς να σας ευχαριστήσω. Να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που για δεύτερη χρονιά συνεχόμενη είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε μαζί. Εάν και είπα κάποια πράγματα για τη γαλαρία, τα παίρνω πίσω γιατί ήταν πολύ πειθαρχημένο Μαρασίνα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με βοηθήσατε, την έκανα τη δουλειά μου. Αυτή η δουλειά, να ξέρετε, ειδικά μετά το πέμπτο κρασί, αρχίζει και δυσκολεύει, γιατί περισσότεροι το πίνουν, και μετά αρχίζει λίγο η κουβέντα και είναι και λογικό αυτό που γίνεται. Άρα λοιπόν σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και την βοήθειά σας. Και επίσης, πριν κλείσω, να ευχαριστήσω πολύ το ξενοδοχείο για την υποστήριξη που είχαμε εδώ και σαφώς όλους τους συνεργάτες μου που εδώ είμαι εδώ και τα λέω, αλλά όλοι είναι από κάτω και βοηθούν να βγει αυτή τη δουλειά. Σας ευχαριστώ και ελπίζω και του χρόνου να είμαστε πάλι κοντά μας. Το πιστοποιητικό σας σας περιμένει έξω, όπως επίσης και ό,τι άλλο ποτό μπορείτε έξω να δοκιμάσετε.